Αυξημένες σε ένα ποσοστό που φτάνει το 60% καταγράφονται από την έναρξη της πανδημίας οι καταγγελίες παγκοσμίως για ενδοοικογενειακή βία, με τα πραγματικά περιστατικά ίσως να ξεφεύγουν ακόμη περισσότερο αριθμητικά. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του φαινομένου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου πραγματοποίησε εκδήλωση παρουσία της Υφυπουργού Υγείας αρμόδιας για θέματα ψυχικής υγείας Ζωής Ράπτη, κατά την οποία τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν ήταν άκρως ανησυχητικά. Είναι μια νόσος. Είναι μια νόσος η οποία εξελίσσεται σταδιακά σε μάστιγα της κοινωνίας μας, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και παγκοσμίως. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με ό,τι κατέγραψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία επιβάλλει την ψυχική υγεία όλων των συμπολιτών μας, αυξήθηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε ποσοστό 60% παγκοσμίως. Τον τελευταίο καιρό έχουμε μια έξαρση της τάξης του 60% ετησίας των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, που αποδίδονται βεβαίως αρχικά στην καραντίνα και στον εγκλεισμό λόγω της καραντίνας. Με κεντρικό μήνυμα ότι η σιωπή απέναντι στη βία δεν είναι λύση και πως τα άτομα που την υπομένουν πρέπει να την καταγγέλουν, οι ομιλητές στην εκδήλωση εξέφρασαν την ανάγκη διεύρυνσης του προστατευτικού κλειού για τα θύματα, αλλά και στελέχωσης των αστυνομικών τμήματων με ειδικούς ψυχικής υγείας που θα αναγνωρίζουν τα σημάδια και θα μπορούν ουσιαστικά να στηρίζουν. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς είναι γυναίκες. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 70%. Δυστυχώς είναι αρκετά και τα παιδιά, αλλά και οι υπερήλικες. Οι γυναίκες συνεχίζουν πάντα να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή ίσως και να διορθωθεί. Ποτέ, ποτέ είναι κάθετη. Οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Τα θύματα πλέον αρχίζουν και μιλούν. Και όταν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όταν λαμβάνουν κάποια βίαιη επίθεση, οι αστυνομικοί πολλές φορές πηγαίνουν για να τους προστατέψουν. Ως βάση της ενδοοικογενειακής βίας, οι επιστήμονες όρισαν τη συναισθηματική κακοποίηση, συμπληρώνοντας ότι και η ίδια η κοινωνία και τα μέλη της, εκτός από την πολιτεία, οφείλουν να ενημερώνονται και να σπάνε τη σιωπή τους, κόβοντας την αλυσίδα της βίας μια για πάντα. Ελάχιστοι άνθρωποι να γνωρίζουν τι είναι ακριβώς η συναισθηματική βία και πόσο σημαντικές συνέπειες μπορεί να έχει. Άρα, δεν συνειδητοποιούν πως ένα παιδί που υποφέρει από συναισθηματική βία θα γίνει πιθανότατα ένα συναισθηματικά βίαιος ενήλικας ή θα εμπλακεί με συντρόφους που θα τους κακοποιούν συναισθηματικά.